Μερικά πράγματα, μερικές φορές σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση, θα έλεγα, σχιζοφρενική, δεν ξέρω πώς να την πω. Απίστευτο. Κυνηγημένος από παντού. Δηλαδή τόλμησε να πει στα πομακοχώρια που ενόχλησε το τουρκικό προξενείο, που δεν θέλει να ακούγεται η λέξη πομακοχώρια και αναγκάζεται και βάζει, πώς το βάλετε μετά, ορεινό πεδίο. Ορεινή περιοχή. Το ίδιο βέβαια έκανε και ο νομάρχης. Τι έκανε ο νομάρχης? Από τον τουριστικό χαρτί έβγαλε τη λέξη πομακοχώρια και το άφησε τα χωριά της ορεινής περιοχής. Ποιος νομάρχης είναι αυτός? Ο κύριος Παυλίδης, ο εν ενεργεία. Συγχαρητήρια. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε εδώ πέρα μέσα. Έβγαλε ο νομάρχης τον όρο πομακοχώρια. Έγινε παρέμβαση των 5 μειονοτικών νομαρχιακών συμβούλων. Και μάλιστα ο ένας είναι και αντινομάρχης. Και ορθώς. Εκπροσωπεί την. Γιατί να μην είναι. Και έγινε παρέμβαση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και ζητήθηκε με γραπτή επιστολή να απαλληφθεί ο όρος πομακοχώρια, διότι αυτό τους προσβάλλει, δεν είναι πομάκι, αλλά για να μην μπει ο όρος τουρκοχώρια, κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει, βρήκαν τη μέση οδό, αυτό που λέγατε πριν δηλαδή, τα χωριά της ορεινής περιοχής. Ορίστε. Ναι. Κοιτάξτε, γίνεται. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ξεκάθαρα κάτι που το γνωρίζαμε, κύριε Χαρδαβέλ, ότι το τουρκικό προξενείο κάνει συνδιαχείριση στην περιοχή. Και επειδή πρέπει να πούμε την ομή πραγματικότητα, αυτό γίνεται με την ανοχή τουλάχιστον των δύο κομμάτων εξουσίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πολλές φορές και οι υποψήφοι που έχουν βρεθεί σε αυτά τα κόμματα δεν ήταν υποψήφοι από τη μειονότητα που είχαν ελληνική συνείδηση και βγαίναν ξεκάθαρα και έλεγαν είμαστε Έλληνες. Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, έγινε επιλογή από συγκεκριμένους ανθρώπους που το είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή σας. Όχι απλώς μιλούσαν ότι είναι Τούρκοι, αλλά μιλούσαν με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς στα όρια να αγγίζει το ποινικό δίκαιο αυτοί οι χαρακτηρισμοί και απειλούσαν με κοινωνική απομόνωση όσους μουσουλμάνους ψηφίζουν χριστιανούς. Δηλαδή είναι σαν να τους λένε όσοι Τούρκοι ψηφίζετε Έλληνες. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Χαρδαβέλα, είναι και θα διαφωνήσω με κάτι που υπόθηκε πριν. Επειδή η Θράκη έχει φτάσει στο απροχώρητο και επειδή το τουρκικό προξενείο προφανώς δεν κάνει τη δουλειά που αντιστοιχεί σε προξενείο, πραγματικά πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Στην πολιτική υπάρχει το κάνει ό,τι πρέπει και ας γίνει ό,τι θέλει. Πρέπει να φύγει το τουρκικό προξενείο από εκεί, διότι εμφανέστατα είναι ένας θύλακας που κάνει επεκτατική πολιτική μέσα στο ελληνικό έδαφος και όσο για την αρχή της αμοιβαιότητας, να δούμε μετά πώς αντιδράσει η Τουρκία. Αλλά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή εμείς το έχουμε. Εμείς είναι το υπαρκτό. Και για να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, γιατί δεν θέλω να μακρηγορώ, όσο υπάρχει το τουρκικό προξενείο, κύριε Χαρδαβέλα, θα έχουμε υπόδουλους Έλληνες μουσουλμάνους, οι οποίοι δεν θα μπορούν να βγουν να πούνε ότι είναι Έλληνες. Πώς είναι και εδώ πέρα ο άνθρωπος που βρέθηκε εδώ πέρα για να μπορέσει να επιβιώσει επιχειρηματικά, αναγκάστηκε να πάει στο τουρκικό προξενείο. Γιατί πολύ σωστά είπατε, οι χριστιανικές αρχές που εκεί πέρα εκλέγονται με τις ευλογίες του τουρκικού προξενείου δεν λύναν το πρόβλημα. Διότι αν είχαμε ελληνικό κράτος, κύριε Χαρδαβέλα, με την έννοια της επέμβασης, της άμεσης, αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να ξεπερνάτε κάθε γραφειοκρατία και να λύνετε. Σε λίγο θα ακούσετε έναν άνθρωπο να λέει αμέσως και πρέπει. Έναν άνθρωπο από εκεί πέρα να λέει ότι άλλες φορές δηλώνω ότι είμαι Τούρκος, άλλες φορές δηλώνω ότι είμαι Έλληνας. Ανάλογα. Πρέπει να φύγουμε από τη συνδιαχείριση. Ανάλογα ποιοι θα του λύσουν το πρόβλημα. Έτσι. Από τη συνδίκηση πρέπει να φύγουμε. Είμαι Τούρκος μουσουλμάνος. Όσο υπάρχει το προξενείο, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, όπου το συμφέρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί ένας άνθρωπος θέλει να λύσει τα προβλήματά του. Δηλώνει Τούρκος. Μουσουλμάνος Τούρκος. Όταν πηγαίνει στις ελληνικές υπηρεσίες για να πάρει κάποιο χαρτί. Έλληνας μουσουλμάνος. Λέει είμαι Έλληνας. Έχουν φέρει τους ανθρώπους εκεί. Ορίστε, κύριε Πέτρο. Όχι, εγώ, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε σε αυτό που έλεγα εγώ. Για το προξενείο. Για το προξενείο, για την αμοιβαιότητα. Είναι και θέμα εμπειρίας, ξέρετε, κύριε Πλεύρη, αυτά τα πράγματα. Είναι και θέμα εμπειρίας. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Πετάμε τη σύμβαση στη Κόσκο στο λιμάνι, όπως λένε. Να πετάξουμε τη σύμβαση τη Κόσκο στο λιμάνι. Πάντως, όταν κινδυνεύει να χαθεί η Θράκη, κύριε Πρέσβη, εγώ δεν θα μείνω στις συμβάσεις και στα χαρτιά. Ακούστε όμως, ακούστε. Θα λειτουργήσω όπως πρέπει. Ακούστε κάτι, μην βιάζεστε. Η σύμβαση αυτή δεν καλύπτει μόνο την Θράκη και την τουρκική μειονότητα. Η σύμβαση αυτή καλύπτει και κάτι άλλο. Και είπα πριν, δεν ξέρω αν έγινε αρκετά κατανοητός. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ στους θεσμούς. Καλύπτει και θεσμούς αλλού.
Εάν θέλετε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά, να μου πείτε τότε τι θα γίνει με το θέμα του Πατριαρχείου. Όταν δεν θα υπάρχει πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι είναι υπό την αμοιβαιότητα το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είναι από αυτή τη σύμβαση, κύριε Πρέσβη. Δεν είναι από αυτή τη σύμβαση. Στην πράξη. Όχι στην πράξη, δεν είναι. Νομικά μιλάμε. Δεν είναι από αυτή τη σύμβαση το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στην πράξη είναι από πλευρά προξενική προστασία. Επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ σκόπιμο να επεκταθούμε στη συζήτηση. Γιατί υπάρχουν πτυχές άλλες. Βεβαίως. Και καταλαβαίνω τη λεπτότητα. Αλλά κύριε Πρέσβη, εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή η Χάλκη να μην ανοίγει. Η Κύπρος να μην αναγνωρίζεται ως κράτος. Ο ελληνικός πληθυσμός να έχει εκδιωχθεί. Και εμείς λέμε τι άλλο μπορεί να μας κάνει. Ό,τι ήταν να μας κάνει, ας το κάνει. Εγώ σας είπα. Αυτά είναι εύκολα. Εγώ σας είπα. Μακάρι να μπορούσε να φύγει το προξενείο σήμερα. Μακάρι να μπορούσαμε να διώχνουμε κάθε μέρα το νέο πρόξενο που θα έρχεται και που θα υπερβαίνει τα καθήκοντά του, κηρύσσοντάς τον persona non grata. Δεν έχω καμία αντίληψη αυτό. Ή θα το βάλουμε το προξενείο στους όρους που πρέπει και αν δεν μπαίνει σε αυτούς τους όρους θα το διώξουμε. Πράγμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς μένετε σε μια... Με συγχωρείτε, απλώς. Κύριε Χαρδαβέλα, λέω κάτι πολύ πιο σημαντικό. Πώς φορά αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Το ποιο είναι πιο σημαντικό, αφήστε σε άλλον. Αφήστε σε άλλον ποιος θα κρίνει. Απλώς κύριε Ζαχαράκη, αν μου επιτρέπετε, δεν θα σας διακόψω. Εγώ γυρίζω και λέω ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος σε συνεννόηση με το τουρκικό προξενείο παίρνει αποφάσεις που για μένα αυτό είναι το μείζον. Γιατί το ελληνικό κράτος, αν ήθελε, θα μπορούσε να έχει το τουρκικό προξενείο όπως πρέπει. Και εσείς μένετε στο άλλο. Για μένα πολύ πιο σημαντικό είναι. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση μας. Εγώ εγγράφος και ενυπογράφος, παίζοντας την καριέρα μου, τα έχω πει. Εγώ δεν τα λέω στα παράθυρα αυτά. Δεν χρειάζεται να μου επιτίθεστε όμως, κύριε Παπαδόπουλο. Εγώ δεν έκανα επίθεση σας. Εγώ ως άνθρωπος που ασχολούμαι αλλά και από μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια άλλη πραγματικότητα για ΘΡΑΕΚ και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συζητήσουμε τι κάνουμε εμείς σε αυτούς τους Έλληνες πολίτες. Για το προξενείο και η Τουρκία, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε και μερικές νήξεις. Λοιπόν. Έχουμε μία ομάδα ανθρώπων η οποία όσοι θέλουν δεν μπορούν να λένε ότι είναι Τούρκοι. Έχουμε μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι υπό μία σαρία που δεν είναι κανένα άλλο μουσουλμανικό κράτος. Έχουμε μία ομάδα ανθρώπων με προβλήματα στην ηθαγένειά τους και σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευσή τους. Γιατί να είναι ευχαριστημένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναμειχθεί με τους πομάκους. Η ελληνική πολιτεία προτιμά να βάζει μπάρες και να κρύβει από πίσω όλα. Η ελληνική πολιτεία χάρισε σπομάκους στους Τούρκους. Η ομογενοποίηση έγινε επειδή όλοι ήταν το ίδιο. Όλοι ήταν στην απέξω. Και από την άλλη έχουμε και μια διεθνή εικόνα. Έχουμε την ευκαιρία τον προηγούμενο, αυτό το χρόνο να έχουμε εκθέσεις και από το Ηνωμένα Έθνη και από το Συμβούλιο της Ευρώπης που λύνουν ορισμένα πράγματα και δυστυχώς το κοινό στην Ελλάδα και οι δημοσιογράφοι συμβάλλουν σε αυτό δεν τα γνωρίζουν. Όλος ο κόσμος μιλάει για Τούρκους και Μακεδόνες και άλλους. Όλος ο κόσμος λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με τους μουφτίδες και το πώς εκλέγονται και βεβαίως το ότι έχουν διοικητικές αρμοδιότητες να μην έχουν. Όλος ο κόσμος λέει ότι τους έχουμε υποβαθμίσει. Το 1927 έγιναν οι τουρκικές ενώσεις που τώρα αφισβητούμε. Γελάει ο κόσμος με τη συνθήκη της Λοζάνης που είναι ξεπερασμένη από συνθήκες που έχουν υπογράψει και δεν τιμούμε. Και ασχολούμαστε με διάφορα λεπτά και πεζά. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσο λεπτά και πεζά είναι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δραστηριότητα στη Θράκη ενός προξενείου. Μα κοιτάξτε, μια κοινότητα ανθρώπων πράγματα, η οποία επί 100 χρόνια δεν μπορεί να δει στον ήλιο μοίρα, προφανώς θα τρελαθεί. Κύριε Χαρδαβέλα, επιτρέψτε. Ένα λεπτό, όχι, θα σα επιτρέψω γιατί πρέπει να δούμε μερικά πράγματα. Πέρα από άλλο θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα μετά να κάνουμε έτσι έναν επίλογο στο θέμα τη Θράκη. Θα περάσουμε στα έγγραφα από την Αμερική που μου ήρθαν. Κλείνοντας το θέμα τη Θράκη, θέλω να δούμε λιγάκι. Σε ποια δοκιμασία βάζουν τα παιδιά και των Πομάκων και των Μουσουλμάνων και των Χριστιανών. Παιδιά τα οποία τα τρελαίνουν, κατά την άποψή μου. Τους αναγκάζουν να μαθαίνουν δύο γλώσσες, τρεις γλώσσες, τουρκικά, ελληνικά. Τέσσερις γλώσσες. Τρελαίνουν τα παιδάκια. Από εξωτερικό τα βάζουν σε αυτή τη δοκιμασία. Και φτάνουμε σε σημεία απαράδεκτα. Δείτε το ρεπορτάζ και θα κουβεντιάσουμε και για το θέμα αυτό. Ένας
ο μάκος μαθητής στα 6 του χρόνια αναγκάζεται με το καλημέρα στο σχολείο να μαθαίνει 2 ξένες γλώσσες και 3 ξένες γραφές. Είναι τα ελληνικά που είναι ξένη γλώσσα, τα τουρκικά που είναι ξένη γλώσσα, γιατί η μητρική τους γλώσσα είναι η πομακική και η γλώσσα του κορονοϊού που είναι η αραβική. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει ο μαθητής των 6 χρονών στα μειονοτικά σχολεία. Εγώ 20 χρόνια υπηρέτησα στα σχολεία αυτά, συν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε τότε και με την ελληνική πολιτεία, αλλά και μέσω των κατοίκων από πλευράς προξενείου.